Σου υπόσχομαι πως θα περάσει κι αυτό. Σου υπόσχομαι πως αυτή η θλίψη που νιώθεις θα περάσει. Πως όλα θα πάνε καλά και πως όλα είναι υπό έλεγχο. Οπότε μη στεναχωριέσαι, σε παρακαλώ. Μη στεναχωριέσαι και το πρόβλημά σου θα λυθεί. Και αυτό θα περάσει και αυτό θα ξεπεραστεί, η δοκιμασία που περνάς. Όλα θα περάσουν όπως περάσαν και όλα τα άλλα. Είναι δύσκολες οι μέρες αυτές οι τωρινές για σένα, πονάς πολύ και ταλαιπωρείσαι και ψάχνεις κάποιον να σε ακούσει, κάποιον να σου πει δύο λόγια που θα μιλήσουν στην ψυχή σου. Κι έτσι προσπαθώ κι εγώ να σου πω δύο λόγια που θα αγγίξουν την ψυχή σου, γιατί η ψυχή σου είναι αυτή που είναι βαπτισμένη και βουτυγμένη στην ελπίδα. Αλλά τώρα είναι δύσκολο να το δεις, γιατί ξέρω ότι πονάς. Και πονάς πολύ μερικές στιγμές και αλλάζει πολύ η διάθεσή σου, και εκεί που είσαι ευτυχισμένος και ευτυχισμένη, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα της ζωής σου, κάτι γίνεται ξαφνικά, κάτι έρχεται, ένα περιστατικό, μια είδηση, μια σχέση που χαλάει, μια σχέση που πονάει, έρχεται ένας πόνος, μια αρρώστια και σε κάνει και καταραίεις και δυσκολεύεσαι και πέφτεις κάτω. Όμως μερικά προβλήματα δεν θέλουν λόγια. Δεν λύνονται όλα με τα λόγια. Μερικά προβλήματα θέλουν μία λέξη. Υπομονή. Υπομονή και προσευχή. Ο πατέρ Ανδρέας από το Άγιο Όρος μου λέει, όταν νιώθεις ότι αλυσοδένεσαι με το πρόβλημα και ότι δεν υπάρχει λύση, κάν το προσευχή και ρίξω στο Θεό. Και έτσι κι εγώ επικαλούμε το Θεό. Επικαλούμε τη μεγάλη του δύναμη, τη μεγάλη του υπόσχεση που μας υποσχέθηκε, ότι θα είμαι μαζί σας. Ό,τι μου ζητήσετε θα σας βοηθήσω. Κάνε και εσύ λοιπόν, αν θέλεις, μια προσευχή με απλά λόγια. Μίλησε για τη ζωή σου, μίλησε για αυτό που βιώνεις. Αν σου ταιριάζει, κάνε μια προσευχή και ζήτα βοήθεια. Να σε βοηθήσει, να σε στηρίξει, να σου δώσει πίσω τη χαρά. Είναι μεγάλη απόδειξη πνευματικής πρόοδου η χαρά, η ευτυχία, ο ενθουσιασμός, το κουράγιο για τη ζωή, ότι τα βλέπεις όλα όμορφα. Συμβαίνουν αυτά γιατί ακουμπάς την πηγή της ζωής. Τώρα όμως αυτή τη φάση δεν την ακουμπάς. Γι' αυτό μιλάμε. Γι' αυτό αλληλοβοηθιόμαστε. Αλλά ό,τι κι αν κάνεις, όπου κι αν απευθυνθείς, όπου κι αν πας να πιαστείς, να μην πηγαίνεις με αμφιβολία. Να μην λες, άντε να πάω και εκεί να δω αν θα γίνει κάτι. Όχι αν, σίγουρα. Να έχεις πίστη αδιαφυσβήτητη. Να έχεις ελπίδα πολύ και βεβαιότητα. Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση που σου έκανε ο Κύριος πριν κάνει το θαύμα. Πιστεύεις? Ένα πιστεύεις που σημαίνει ανοίγομαι, εμπιστεύομαι, ζωγραφίζω μέσα μου τη θεραπεία πριν καν γίνει. Εγώ τη φαντάζομαι σαν να υπάρχει, την αισθάνομαι προκαταβολικά και αυτό ενεργοποιεί το θαύμα. Έτσι μόνο, δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί αν δώσεις την καρδιά σου στην απελπισία, στην απόγνωση, τότε πώς θα αλλάξει η ζωή σου? Μην τον έχεις τον εαυτό σου για την αποτυχία. Είσαι πλασμένος για τη χαρά, όσο και αν δεν μπορείς να το δεις τώρα, γιατί είναι θολωμένο το μυαλό σου. Τώρα περνάς μια έντονη δοκιμασία και τα βλέπεις όλα μαύρα. Τα βλέπεις όλα μέσα από τα μάτια σου που είναι δακρυσμένα, που είναι θολωμένα, που είναι πονεμένα. Και όλα σου φαίνονται μαύρα. Κι όμως, σε σένα, σε αυτόν τον άνθρωπο που τώρα είναι έτσι, παλιότερα όλα δούλευαν και ο ήλιος του έδινε χαρά και η βροχή έμπνευση. Όλα λειτουργούσαν πάνω του. Τώρα όμως μπλόκαρε το σύστημα και τίποτα δεν δουλεύει. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, όσο χάλια κι αν είσαι, να προσπαθείς να δεις λογικά κάποια πράγματα. Θυμήσου παλιά πόσα προβλήματα πέρασες, πόσο πόνο άντεξες, πόσο έκλαψες, πόσο δεν ήθελες να κάνεις τίποτα, πόσες φορές ήθελες να πάρεις τη δουλειά σου και να πεις παρετούμε γιατί δεν θέλω να δω άνθρωπο. Κι όμως, μετά από καιρό, δειλά-δειλά, ξαναμπήκε στη ζωή. Και εκεί που σε έβλεπαν να κλαις, πάλι γελάς. Εσύ που τώρα, όπως τότε, λες αποκλείεται. Και κοίτα τώρα τι γίνεται. Τα προβλήματα και οι λογισμοί που στέκονται επιφανειακά και γι' αυτό δεν μπορείς να δεις τη χαρά που κρύβεται στο βάθος της καρδιάς σου και την ελπίδα που είναι βουτυγμένη στην ψυχή σου μέσα με το βάπτισμα. Ναι, έχεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και με το βάπτισμα έχει βουτυχτεί η ψυχή σου στην ελπίδα, αλλά τώρα δεν το βλέπεις.
Έχουν καθίσει λογισμοί πάνω και έχεις θολώσει. Αλλά μην απελπίζεσαι. Όλα τα ξέρει ο Θεός, όλα τα παρατηρεί, είναι κοντά σου. Είναι κοντά σου, αλλά δεν το καταλαβαίνεις. Σε κάποια πράγματα πρέπει να εμπιστευθείς, να παραδοθείς, να αφήνεσαι. Δεν υπάρχει περιστατικό στη ζωή μας τυχαίο. Ο χωρισμός σου δεν είναι τυχαίο. Ακόμη και αν δεν το βλέπεις, ακόμη και αν φταίς, δεν είναι τυχαίο. Δεν ψάχνουμε ενόχους τώρα. Και λάθος να είσαι και λάθος να έχεις κάνει, ακόμη και από εδώ μπορείς να βγεις και πάλι στο ξέφωτο. Αλλά για να βγεις, πρέπει πρώτα να ηρεμήσεις, να γαλινέψεις. Γι' αυτό σου μιλάω τώρα, γι' αυτό σου τα λέω όλα αυτά, για να ηρεμήσεις. Πριν πας να μιλήσεις στον άνθρωπό σου, πριν πας να μιλήσεις στο παιδί σου που τσακωθήκατε, πριν παραιτηθείς από τη δουλειά σου, πριν κάνεις οτιδήποτε, να μην το κάνεις εμβρασμό ψυχής. Με μια ψυχή που βράζει από συναισθήματα, αγάπη, μίσος, ζήλια. Δεν μπορείς να κάνεις σωστή κίνηση σε αυτή την κατάσταση. Πρέπει πρώτα να ηρεμήσεις. Όπως έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, όταν έχει κύμα δεν πάμε για ψάρεμα. Πρέπει να ηρεμήσει η θάλασσα για να δεις τι γίνεται στο βυθό. Γι' αυτό σου είπα αυτά τα λόγια. Σου είπα αυτά που ήδη ξέρεις και τα ήξερες πριν σε πνίξει η θλίψη. Μα όσο πνιγμένος κι αν είσαι, μπορείς να βγάλεις μια κραυγή ότι ο Θεός τα ξέρει όλα και ότι όλα είναι υπό έλεγχο. Να είσαι καλά.